Το λόγο έχει τώρα, όπως έχω προαναγγείλει, αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, η κυρία Θεανό Φωτίου. Όχι, ζήτησε το λόγο η κυρία Φωτίου. Καθίστε, με αμέσως μετά την κυρία Φωτίου θα μιλήσετε, κυρία Τζάκη. Τώρα μπορεί η κυρία Φωτίου να μην έχει πρόβλημα, αλλά εγώ έχω πρόβλημα που πρέπει να εξαντληθεί ο κατάλληλος στον Υπουργό σήμερα για να μην τους έχουμε όλους αύριο. 8 λεπτά έχει η κυρία Φωτίου, άντε με την ανοχή μου 10, σε 10 λεπτά, αγαπητοί μου συνάδελφε, θα έχετε το λόγο. Ελάτε κυρία Φωτίου. Είπαμε πριν τις 12 να μείνετε, εκτός γιατί οι συνάδελφοι βουλευτές θα έχουν τελειώσει. Οι υπουργοί θα έχουν τελειώσει, εάν δεν θέλει και κάποιος κοινοβουλευτικός να μιλήσει, που ο ένας τουλάχιστον θέλει, ο κύριος Παφίλης, μπορεί να τελειώσουμε και νωρίτερα. Όχι, όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Φωτίου. Ξεκινήστε, ορίστε, έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό πάντα αποκαλύπτει τους πολιτικούς στόχους των κομμάτων. Για τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, ο στόχος είναι διαφανής, πολυπόθητος και ξεκάθαρος. Επάνωδος στην εξουσία. Χωρίς την εξουσία, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκρατήσει το τεράστιο πελατειακό σύστημα που έχει στήσει τόσα χρόνια και από το οποίο τροφοδοτείται. Χωρίς την εξουσία, καταραίει η πρόσκαιρη ανακοχή των αντίπαλων τάσεων υπό την ηγεμονία του Μητσοτάκη. Γι' αυτό και δίνει τον υπέρτατο αγώνα τώρα, την υπέρτατη μάχη. Εξουσία εδώ και τώρα. Ή αλλιώς εκλογές εδώ και τώρα. Στη συζήτηση όμως για τον προϋπολογισμό του 2017, αυτή η τακτική έχει ένα ενδιαφέρον το πώς εκφράστηκε. Πιστεύω εκφράστηκε σχεδόν από το σύνολο όσων των ομιλητών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει το εξής τρίπτυχο. Πρώτον, αποδόμηση της κυβέρνησης με τα γνωστά επιχειρήματα ψεύτες, ανίκανοι, αξιωμανείς. Ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, υπηρέτησε τη γραμμή αυτή με μια ομιλία ανάλαφρη, ηρωνική, γεμάτη αστεϊσμούς. Φαίνεται πως αυτή είναι η πιο εύπευτη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για να γελιοποιήσει την κυβέρνηση όπως τη συμβουλεύουν οι επικοινωνιολόγοι της. Δεύτερον, ακραίος αντιμνημονιακός λόγος, πιο αντιμνημονιακή δεν γίνεται. Η νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ, για να ξεχαστεί το μνημονιακό παρελθόν, η άγρια λιτότητα, οι απολύσεις, η απώλεια του 25% του ΑΕΠ, το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, η μείωση 11 φορές των συντάξεων και πάει λέγοντας. Τρίτον, σιωπή και απουσία οποιασδήποτε δέσμευσης. Δηλαδή, πολύ απλά, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αν η Νέα Δημοκρατία ερχόταν αύριο στην εξουσία όπως ευελπιστείτε, τι θα άλλαζε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, από πού θα έπαιρνε τα χρήματα για να τα δώσει πού? Αντί αυτού, ο κύριος Χατζηδάκης διαχειρίστηκε ίσως το πλαίσιο της συμφωνίας αλήθειας περίεργα, πολύ περίεργα τους αριθμούς. Είπε, το 2015 η κυβέρνηση έδωσε 105 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση, ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε δώσει το τετραπλάσιο. Μάλιστα. Ακούστε τώρα τους αριθμούς. Την περίοδο 12-14 το παλιό καθεστώς έδωσε 450 εκατομμύρια από το πρωτογενές πλεόνασμα. Άπαξ διαπαντός και με διαδικασίες μη διαφανείς, ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι τα πήρανε. Δεύτερον, η δική μας κυβέρνηση για την περίοδο 15-17 διαθέτει 105 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό το 2015, 250 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό το 2016, 760 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό το 2017 και τώρα 630 εκατομμύρια από το πρωτογενές πλεόνασμα. Σύνολο 1,745. Αυτό σημαίνει τετραπλάσιο ποσό από τα δικά σας 450 εκατομμύρια για ανάλογο χρονικό διάστημα. Πράγματι, κύριε Χατζηδάκη, τα νούμερα είναι ξεροκέφαλα, όπως είπε ο Μιτεράν, που εσείς επικαλεστήκατε.
Με τον κύριο Χατζηδάκη βέβαια συνέπλευσε και ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για να υποβαθμίσει τα πρώτα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους που αποφασίστηκαν στο Eurogroup, συγκρίνοντάς τα με το αλίστου μνήμης PCI που διέγραψε 120 δις και στην πραγματικότητα μας κατέστρεψε. Είχε την ευκαιρία πάλι ο εμπνευστής κύριος Βενιζέλος να μας τα ξαναθυμηθεί, να μας τα ξαναθυμίσει. Διότι τότε διασώθηκαν για δεύτερη φορά οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Η πρώτη ήταν με την προσφυγή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο Δούνου του. Και έτσι το ελληνικό χρέος από ιδιωτικό έγινε δημόσια, ώστε δηλαδή η Ελλάδα αντί να χρωστάει σε ιδιώτες, να χρωστάει στα κράτη-μέλη και να έχει απέναντί της τώρα τα ευρωβούλια των χωρών της Ευρωζώνης, τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης, δηλαδή και τις κυβερνήσεις τους, τον κύριο Σόιμπλε και πάει λέγοντας. Ενώ παράλληλα καταστράφηκαν οι μικρομολιογιούχοι, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, γι' αυτά επέρεστε, αντί να ντρέπεστε, αντί να απολογίστε. Αυτά σε απάντηση στους υπενιγμούς περί απατεώνων του κυρίου Κουτσούκου. Η ομοφωνία όμως Νέας Δημοκρατίας και Δημοκρατικής Συμπαράταξης δεν με εκπλήσει. Κοινός ο στόχος ανάκτησης εξουσίας και συγκυβέρνησης. Το πιο επικίνδυνο όμως σε αυτή την εξέλιξη είναι η πρωτοφανής στην ιστορία του ελληνικού κράτους υπονόμευση της διαπραγματευτικής θέσης της κυβέρνησης της χώρας από την αντιπολίτευση. Το έκαναν το 2015, παρακαλώντας, εκλιπαρώντας τους δανειστές να είναι ανυποχώρητοι και καλώντας τους Έλληνες αποταμιευτές να πάρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες. Το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, στα ταξίδια του στις ΗΠΑ. Λέει στους επενδυτές ότι αν δεν πέσει η κυβέρνηση, επενδύσεις δεν γίνονται. Αλλά η υπονόμευση της διεθνούς θέσης της χώρας, δυστυχώς, κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι υπονόμευση της δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση λιδωρεί συχνά τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Εμείς όμως καταφέραμε να χρηματοδοτηθεί το ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με 760 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε αύριο, χωρίς να θυγούν τα βασικά προνοιακά επιδόματα, π.χ. οικογενειακά και αναπηρικά, όπως διαδίδατε και όπως ευελπιστούσατε και ευελπιστείτε. Το ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αφορά 700.000 συμπολίτες μας. Ενσωματώνει την εμπειρία που αποκτήσαμε από το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης σε τρεις άξονες ενίσχυσης. Πρώτον, εισοδηματική ενίσχυση. Δεύτερον, διασύνδεση των ωφελούμενων με τις υπηρεσίες, όπως δωρεάν φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, συμμετοχή στις κοινωνικές δομές φτώχειας, συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑΠ, δωρεάν διανομή φρούτων, τροφίμων, λαχανικών, επιδότηση βάουτσερ των παιδιών για βρεφονιπιακούς σταθμούς, 45.000 παιδιά μπήκανε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, είναι από τις οικογένειες που θα μπουν στο ΚΕΑ. Τρίτον, διασύνδεση με την αγορά εργασίας, το 10% των δικαιούχων ανέργων θα βρουν δουλειά με προγράμματα του ΑΕΔ και πιλωτικά προγράμματα του χαρτοφυλακίου απασχόλησης. Το ΚΕΑ ήταν υποχρέωση της χώρας από το 2012. Ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι θα το εφάρμοζε 2 χρόνια μετά την εκλογή του. Εμείς θα το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την καθολική εφαρμογή του ΚΕΑ από τον Ιανουάριο του 2017. Και ελπίζουμε η Νέα Δημοκρατία να συνενέσει. Παράλληλα όμως θα αλλάξουμε το ιδρυματικό και επιδοματικό προνοιακό κράτος της χώρας μας με τις εξής μεταρρυθμίσεις μέσα στο 2017. Πρώτον, ίδρυση ενιαίου φορέα πληρωμής και απόδοσης επιδομάτων που θα καλύπτει όλα τα επιδόματα που δίδονται από όλους τους φορείς της κυβέρνησης με διαφάνεια και ενιαία οργάνωση, ώστε να πληρώνονται όλα τα επιδόματα σε τακτές ημερομηνίες, πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Δεύτερον, νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία,
ώστε τα παιδιά να μην περιμένουν μήνες και χρόνια στα ιδρύματα, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την αποιδρυματοποίηση με τα ΕΣΠΑ αλλά και με άλλα προγράμματα για να ανοίξουν ιδρύματα τα οποία έχουν πολύ σχολιαστεί στην ελληνική και διεθνή επικαιρότητα και να ενταχθούν επιτέλους οι ωφελούμενοι της στην κοινωνία. Τρίτον, θεσμοθετούμε μέσα στο 2017, μετά από διαβούλευση και συνεννόηση. Θέλουμε τη συνεννόηση όλων σε αυτό το θέμα. Κανόνες, κοινούς, λειτουργίας αξιολόγησης και ελέγχου όλων των ιδρυμάτων και επαναξιολόγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Τέλος, τέταρτον, ιδρύουμε τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης, ο οποίος μπαίνει για συζήτηση τη Δευτέρα στη Βουλή, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης, εποπτείας και αξιολόγησης σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο δήμων. Ενιαία, online, καθημερινά. Αυτός ο μηχανισμός θα δώσει και το ΚΕΑ και θα παρακολουθεί το ΚΕΑ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι από όσα σας είπα, ότι εμείς προωθούμε και προσπαθούμε να δώσουμε ξανά το σεβασμό και την αξιοπρέπεια σε όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό θα το πετύχουμε με τα 254 κέντρα κοινότητας, τα οποία θα λειτουργούν με 750 νέους ανθρώπους που θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Με διαδικασίες ΑΣΕΠ και στα οποία θα υπάρχει η πλατφόρμα του Εθνικού Μηχανισμού, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί, ο καθένας συμπολίτης μας, με το αφημί του, με το άμκα του, να πηγαίνει εκεί και να ενημερώνεται καθημερινά για τα δικαιώματά του, για τα επιδόματα που πρέπει να πάρει, για τις δυνατότητες εργασίας που έχει, για τις θέσεις που υπάρχουν στα ιδρύματα της περιοχής του, για τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά ή ελληνικά προγράμματα, εθνικά. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε 254 κέντρα κοινότητας, είναι συνδεδεμένη online με 13 περιφερειακά παρατηρητήρια και μέσα στο Υπουργείο. Κάθε μέρα λοιπόν, στη νέα διεύθυνση που ιδρύουμε στο Υπουργείο, καθημερινά θα βλέπουμε τι υπηρεσίες προσφέρουν τα 254 κέντρα κοινότητας. Κάθε μέρα, από τη Φλόρινα μέχρι το Μαλεβί. Κυρία Υπουργέ, κλείνετε. Τελείωσα. Τελείωσα. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Έτσι λοιπόν αποδεσμεύουμε, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η αριστερή πολιτική για μας. Αποδεσμεύουμε τους Έλληνες από το προηγούμενο πελατειακό καθεστώς, τους οποίους τους ανάγκαζε να απευθύνονται σε δημάρχους, πολιτευτές, κόμματα, υπουργούς, με τον πιο ευτελιστικό τρόπο για να εξασφαλίσουν όσα εδικαιούντο. Λέτε συχνά ότι έχουμε αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις και πράγματι έχουμε αλλεργία σε όλες τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις που μνημονιακές υποχρεώσεις κοψιμάτων που ονομάζατε μεταρρυθμίσεις. Αυτές όμως τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εμείς ξεκινάμε, εμείς και όχι εσείς δεν μπορέσατε να κάνετε ποτέ ούτε και θέλατε, θα αλλάξουν την κοινωνική προστασία στην Ελλάδα. Αυτές τις αλλαγές αποτυπώνει ο προϋπολογισμός και σας καλώ να το ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ.